Φίλες και φίλοι του Casa dello Sport, καλησπέρα. Η πρώτη μας εκπομπή, ανεπίσημη. Συνήθως θα με βλέπετε μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Θεόφιλο τον Μαυρουδή. Λόγω της ημέρας ήταν αδύνατο να είναι δίπλα μου για αυτό το πρώτο μας live. Το Σάββατο θα συνηθίσετε να μας βλέπετε. Παρ' όλα αυτά λοιπόν σήμερα είχαμε εθνική. Γι' αυτό και θα κάνουμε το πρώτο μας ανεπίσημο live. Η εθνική μας δεν τα κατάφερε σήμερα. Η πρώτη ήταν σε αυτή την νεοσύστατη διοργάνωση. 2-1, κρατούμε όμως αρκετά θετικά στοιχεία. Δεν ήταν απογοητευτική η εικόνα σε καμία περίπτωση. Ήταν αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με αυτό που είδαμε στο παιχνίδι με την Εσθονία. Και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι η εθνική μας δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου, μόνο σε κάποιες φάσεις προς το τέλος όταν όλη η ομάδα ήταν μπροστά και κυνηγούσε την ισοφάριση. Για την ιστορία, ο Σάλεϊ προηγήθηκε, έβαλε το πρώτο γκολ μάλλον για την Ουγγαρία στο 15, πολύ όμορφο γκολ. Ισοφάρισε ο Μανολάς με εξαιρετική κεφαλιά μετά από πολύ καλό χτυπημένο φάουλ του Φορτούνη, αν και ήταν οριακά offside ο Κώστας ο Μανολάς. Στο 43 ήρθε αυτό το περίεργο γκολ μετά από ολιγορία της άμυνας. Είναι περίεργο να βλέπεις την εθνική σε αυτή την κατάσταση. Μια εθνική που μπροστά κυκλοφορούσε πολύ ωραία την μπαλά, κάτι που δεν μας το έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Και στη φάση του δεύτερου γκολ δεν μπορούσε να διώξει με κανένα τρόπο. Το χαρακτηριστικό της εθνικής μας τα τελευταία 10-15 χρόνια ήταν η συμπαγέστατη και πολύ σκληρή άμυνα. Από αυτή πληγώθηκε σήμερα, σε δύο φάσεις μόνο, γιατί κατά τα άλλα δεν είχε κάποιο σφυροκόπημα της Ουγγαρίας, δεν υπήρχε πίεση από τους Μαγιάρους. Μία ομάδα που κακά τα ψέματα ήταν στα μέτρα μας. Δεν ήταν αδύνατο να κερδίσουμε, αλλά δεν ήταν και αδύνατο να χάσουμε όπως φάνηκε. Κρατάμε θετικά στοιχεία, κρατάμε την καλή εικόνα στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι με την Εσθονία, είδαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο η εθνική μας είχε βραχυκυκλώσει και επιθετικά δεν έδειχνε καλά στοιχεία, είχε δείξει να στερεύει από το 35 και μετά. Σήμερα αντίθετα ήταν και άλλες συνθήκες βέβαια, είναι άλλο να προηγήσει από το 14. Σήμερα έπρεπε να βγει μπροστά, το έκανε, ο Μήτρογλου ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα, έλειψε είναι η αλήθεια στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί ο Μήτρογλου στο παιχνίδι με τους Εσθονούς και γενικά με τα φετινά του παιχνίδια με τη Μαρσέγα έχει δείξει ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα. Είναι ένα center for που μπορεί να βοηθήσει δημιουργικά, τραβιέται, σπάει την μπάλα στο πλάι, κάνει assist όπως έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Τον χρειαζόταν εθνική, είχε τον τραυματισμό του, δυστυχώς δεν μπορούσε να παίξει όλο το 90 λεπτό. Αυτό που ίσως να άφησε πίσω την εθνική μας ήταν το κέντρο της, ο Κουρμπέλης με τον Μπουχαλάκη, παρότι προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το δίδυμο, είναι εξαιρετικοί παίκτες, πολύ ταλαντούχοι, με διαφορετικά στοιχεία ο καθένας. Έδειξαν ότι δεν έχουν δέσει ακόμα καλά, είναι θέμα χρόνου πιστεύω, αν τους δοθούν περισσότερες ευκαιρίες θα μπορέσουν να δέσουν καλύτερα και να αποδώσουν στην εθνική. Ούτως ή άλλως μόνο στην Εθνική μπορούν να συνυπάρχουν, ο ένας στον Ολυμπιακό, ο άλλος στον Παναθηναϊκό, βίαιοι αντίθετοι. Κατά τα άλλα η Εθνική, ο Ζαβέλας βοήθησε αρκετά, έπαιξε με πάθος όπως πάντα, ο Τωροσίδης ένας αρχηγός που τον χρειάζεται η Εθνική, μια προσωπικότητα πολύ ισχυρή και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μπάρκας σταθερός, εντάξει και τα δύο γκολ που δέχτηκε ήταν εκπληκτικά γκολ, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Σωκράτης Μανολάς, νομίζω ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα κεντρικά δίδυμα στην Ευρώπη, άσχετα με το σημερινό αποτέλεσμα. Ο Μανολάς έφαγε αρκετό ξύλο, γι' αυτό άλλωστε αποχώρησε κιόλα στο 52-53.
Είπαμε λοιπόν για τα χαφ με κουρμπέλι και μπουχαλάκι. Μπροστά είναι αυτό το δίκοπο μαχαίρι, η τριάδα Πέλκας Φορτούνης Χριστοδουλόπουλο σήμερα, αντί για τον Μάνταλο. Παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στην κυκλοφορία και στο επιθετικό κομμάτι, υστερούν ανασταλτικά και αυτό φάνηκε σήμερα. Αν και είναι πολύ θετικό ότι είναι παίκτες που μπορούν να αναλλάσσονται, να παίζουν και στα πλάγια και στον άξονα. Ο Φορτούνης είναι σε δαιμονιώδη φόρμα γενικότερα τη φετινή σεζόν που ξεκίνησε και νωρίς για τον Ολυμπιακό και για την Εθνική. Ο Φορτούνης έχει, σήμερα έκανε ένα εντυπωσιακό στατιστικό ότι έχει goal και assist σε όλες τις διοργανώσεις. Σήμερα βγάλε assist, το Σάββατο έβαλε και τον goal. Ο Δόνης στο πρώτο μέρος δεν φάνηκε ιδιαίτερα, παρότι είχε όρεξη, το κυνήγησε, δεν τροφοδοτήθηκε, ήταν λίγο άχαρος ο ρόλος του. Ο Μήτρογλου έφερε λίγο περισσότερο ομοιογένεια στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λυκογιάννης όταν αντικατέστησε τον Τζαβέλα έδωσε λίγο περισσότερο όθηση από αριστερά. Έβγαλε κάποιες παραπάνω σέντρες. Είναι δύσκολο να παίζει με σέντρες. Δεν μπορούν να είναι πάντα αποτελεσματικές. Δυστυχώς στο τέλος ο Μήτρογλου είχε μια καλή ευκαιρία με την κεφαλιά του να βγαίνει λίγο έξω. Είχε και ο Φορτούνης αυτό το διαγώνιο σούτ από τη μικρή περιοχή που πήγε κόρνερ εν τέλει. Τίποτα δεν χάθηκε, 3 βαθμοί από το πρώτο παιχνίδι, κανένας βαθμός σήμερα. Σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της Φιλανδίας με την Εστονία, όπου η Φιλανδία και πάλι με τον Πούκι να σκοράρει, είναι στην κορυφή. Έφτασαν τους 6 βαθμούς, 3 η Ελλάδα και η Ουγγαρία και 0 η Εστονία, που μάλλον θα παίξει ρόλο κομπάρσο στον όμιλο. Σε περίπου ένα μήνα είναι η επόμενη αγωνιστική. Έχουμε εντός έδρας παιχνίδι στην τρίτη αγωνιστική. Για να συνοψίσουμε γενικότερα στο τι είδαμε σήμερα, τα βλέμματα τράβηξε μακράν η επιβλητική νίκη της Ισπανίας με 6-0 επί της Κροατίας. Ίσως πολλοί να θεωρούσαν θεωρητικά φαβορή την Ισπανία λόγω έδρας, παρότι παίζει με την φιναλίστ του Μουντιάλ. Ωστόσο οι Ισπανοί έκαναν τρομερά πράγματα. Ο Σαούλ, ο Ασένσιο και ο Κάλινιτς, τον γκολ ο Κάλινιτς στο πρώτο μέρος είχαν διαμορφώσει το 3-0. Ροντρίγκο, Ράμος και Ίσκο στο δεύτερο ημίχρονο για τους Ισπανούς. Πολύ ενδιαφέρον όμιλος όταν έχεις την Ισπανία, την Κροατία και την Αγγλία. Η Ισπανία έκανε το 2 στα 2, έχει το προβάδισμα. Οι Ισλανδοί δέχτηκαν 3 γκολ από το Βέλγιο σήμερα. Η αλλαγή προπονητής στην Ισλανδία φαίνεται ότι έχει επηρεάσει την ομάδα, είναι ένα νέο κεφάλαιο που δεν έχει ξεκινήσει καλά. Στη δεύτερη κατηγορία η Βοσνία επικράτησε δύσκολα στο τελευταίο πεντάλεπτο νομίζω που είχε τον γκολ, 1-0 της Αυστρίας. Για την τρίτη κατηγορία σήμερα είπαμε Ουγγαρία-Ελλάδα 2-1, Φιλανδία-Εστονία 1-0. Και για την τέταρτη κατηγορία, τα πιο αδιάφορα παιχνίδια με διαφορά, Μολδαβία-Λευκορωσία 0-0 και Άγιος Μαρίνος-Λουξεμβούργο 0-3. Αυτά λίγο πολύ από την σημερινή μέρα. Από εκεί και πέρα υπήρχαν μόνο φιλικά. Το μοναδικό φιλικό που έχει ενδιαφέρον είναι το Αγγλία-Ελβετία, το οποίο είναι στην ολοκλήρωσή του, 95-1-0 υπέρ των Άγγλων, και το Πολωνία-Ιρλανδία 1-1 όπως ολοκληρώθηκε. Έτσι λοιπόν κλείνουμε αυτή την μίνι σύνοψη που είχαμε για σήμερα. Επίσημη πρώτη για την σελίδα μας το Σάββατο 1 το μεσημέρι μαζί με τον Θεόφιλο. Πλούσιο ρεπορτάζ γενικότερα από όσα είδαμε στις δύο πρώτες αγωνιστικές του National League. Θα προετοιμαστούμε και για την επερχόμενη τρίτη αγωνιστική της Super League και σιγά σιγά θα μπαίνουμε σε ρυθμό για όλη τη σεζόν.
Μπορείτε να μας ακολουθείτε στα social media, Facebook, Instagram, YouTube, με πολύ υλικό από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο.